Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω μια σμυρνέικη συνταγή, τους πλεμπιτέδες. Εμφανισιακά μπορεί να σας θυμίσουν τα ποντιακά πισία, αλλά έχουν πολύ μεγάλες διαφορές. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το ζυμαράκι μας. Κοσκινίζουμε το αλεύρι και κάνουμε μια μικρή λακκουβίτσα στο κέντρο και ρίχνουμε ένα ποτήρι χλιαρό νερό για να μπορέσουμε να λιώσουμε τη μαγιά. Ρίχνουμε τη μαγιά, το αλάτι και αρχίζουμε να ανακατεύουμε μέχρι να γίνει το ζυμάρι μας. Και αν χρειαστεί, μπορούμε να προσθέσουμε αλεύρι. Ένας εύκολος τρόπος για να διαπιστώσουμε αν χρειάζεται περισσότερο αλεύρι είναι να δούμε αν το ζυμάρι μας κολλάει στα χέρια μας. Το ζυμάρι μας είναι έτοιμο και το αφήνουμε να ξεκουραστεί για μισή ώρα. Πάμε τώρα στη γέμιση. Θα ξεκινήσουμε με τα κρεμμύδια. Τα καθαρίζουμε και τα κόβουμε σε φετούλες. Τα βάζουμε στο τηγάνι με λίγο νεράκι μέχρι να μαλακώσουν. Αφού μαλακώσουν, προσθέτουμε το λάδι, το αλάτι και το πιπέρι. Το κατεβάζουμε από τη φωτιά και προσθέτουμε τα 4 αυγά. Ανακατεύουμε καλά-καλά. Τέλος, ρίχνουμε τη φέτα χοντροκομμένη. Στο μεταξύ έχει φουσκώσει και το ζυμάρι μας και πάμε τώρα για να ανοίξουμε τα πιτάκια μας. Παίρνουμε μια ποσότητα στα χέρια μας, την αλευρώνουμε και το πλάθουμε σε μικρά μπαλάκια. Ρίχνουμε αλεύρι στον πάγκο και με το πλάστη μας ανοίγουμε το ζυμάρι σε μικρά φυλλαράκια. Αφού έχουμε ανοίξει τα φύλλα μας, προσθέτουμε μια κουταλιά από τη γέμιση στο καθένα και το διπλώνουμε με το υπόλοιπο μισό, ούτως ώστε να δημιουργήσουμε ένα μισοφέγγαρο. Βάζουμε το λάδι μας να ζεσταθεί, χαμηλώνουμε τη φωτιά και ρίχνουμε μέσα τα πιτάκια μας. Τρυπάμε το καθένα με ένα πιρούνι σε 2-3 μεριές για να ψηθεί καλά η γέμισή μας. Γυρίζουμε από την άλλη πλευρά για να ροδίσει. Και τα πιτάκια μας είναι έτοιμα. Για όσους το δοκιμάσετε, καλή σας επιτυχία, ελπίζω δηλαδή να το δοκιμάσετε, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Μπορείτε να τα φάτε ζεστά και κρύα, είναι μια εύκολη συνταγή, διαφορετική και ελπίζω να σας άρεσε και να την απολαύσετε.